θα σας πω κάτι απίστευτο. Συγκινούμε και όλο που το λέω. Κάει και όλο το θέατρο, αλλά έμεινε μόνο η φωτογραφία της Αλίκης, που ήμουν ο πιο στενός της συνεργάτης. Από ψηλά θα μου δίνει τις ευχές να ξαναφτιάξω το θέατρο. Ο Βασίλης Πλατάκης, ηθοποιός και σκηνοθέτης, περπατάει απαρηγόρητος ανάμεσα στα ερείπια που έχουν απομείνει από το θέατρο Μικρό Broadway. Η μέρα γενεθλίων του, και είδε μέσα σε λίγες ώρες τα όνειρά του να γκρεμίζονται, μαζί και οι παραστάσεις που ετοίμαζε το χειμώνα. Έχουν γίνει όλα στάχτη. Υπήρχε μέσα μια περιουσία από προβολής, κοστούμια, 1000 κοστούμια είχα μέσα και διάφορα άλλα, της τάξης 300-400.000 ευρώ. Οι παραστάσεις που φαίνονται ότι ματαιώνονται λόγω της φωτιάς θα έδιναν δουλειά σε τουλάχιστον 30 ηθοποιούς. Έγινε αυτό το τραγικό γεγονός, άμα καίγεται ένα θέατρο, σαν να καίει το σπίτι σου. Τι το πράγμα είναι. Ναι. Κρίμα. Δεν έχει απομείνει απολύτως τίποτα. Έχουν καεί τα πάντα, έχει καταρρεύσει η οροφή και ουσιαστικά για να μπορέσει να λειτουργήσει αυτό το θέατρο χρειάζεται μια πλήρη ανακατασκευή. Το χειμώνα θα ήταν το θέατρο που θα μας στέγαζε. Ο Βασίλης έχει κάνει τη σκηνοθεσία, ήρθαμε, είδαμε αυτό εδώ. Έχει καεί η ψυχή μας, γιατί ο ηθοποιός όταν καίγεται ένα θέατρο καίγεται και η ψυχή του. Η φωτιά ξεκίνησε χθες τα ξημερώματα, εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα. Το εσωτερικό του μικρού θεάτρου τυλίχθηκε στις φλόγες. Έπρεπε να καθαρίσουν οι πυκνοί καπνοί για να φανούν τα απομεινάρια από τους κόπους μιας ζωής. Ο κύριος Βασίλης Πλατάκης, ηθοποιός του παλιού ελληνικού κινηματογράφου και διαχειριστής του θεάτρου, δεν αποκλείει και το ενδεχόμενο του εμπρισμού. Ανθρώπινο χέρι, λέει, μπορεί να έχει βάλει τη φωτιά. Πιστεύετε ότι μπορεί να είναι και εμπρισμός, πάει το μυαλό? Πιστεύω πως ναι. Πιστεύω πως ναι, επειδή υπάρχουν πολλά καφεμπάρ εδώ γύρω και ίσως να υπήρχε προστασία που δεν τους δώσανε και ήρθαν και κάψανε ό,τι βρήκανε.